Δυσβάστακτο το κόστος διαβίωσης για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού στην Ελλάδα, με το ζήτημα της στέγασης να στραγγίζει το διαθέσιμο οικογενειακό εισόδημα. Από το 2018 η Eurostat ανέφερε ότι το 83% των ενοικιαστών στη χώρα μας δαπανούσαν πάνω από 40% του εισοδήματός το κόστος στέγασης. Το μέσο όρο στην Ευρώπη ήταν στο 25,1%. Το 2019 πάλι, ξαναέρχεται πάλι η Eurostat και μας αναφέρει ότι το 62,1% των ενοικιαστών στη χώρα μας δαπανούσαν πάνω από το 50% του εισοδήματός τους πάνω το κόστος στέγασης, όταν χώρες όπως η Ισπανία είχε ένα ποσοστό 26%, η Γερμανία στο 10% και ταυτόχρονα εκεί πιστώ 4,4%. Πάνω από το 1/3 των νοικοκυριών στην Ελλάδα είναι υποχρεωμένα να καλύψουν τα έξοδα που σχετίζονται με το ακίνητο, δαπανώντας άνω το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός τους. Αυξήσεις των νοικίων ξεκίνησε ουσιαστικά να γίνει το 2018 και μετά μια μεγάλη μείωση 25,5% το διάστημα της οικονομικής κρίσης 2012-2017. Το 2019 βλέπουμε ότι καταγράφουμε 10% αύξηση των ζητούμενων μισθωμάτων, το 2020 από 5,8% και 6,7% και το 2021 από 3% και 7%. Στην Ευρώπη των 27 και σύμφωνα με τα στοιχεία του 2020, στην Ελλάδα το 33,3% των οικοκυριών εντάσσεται στην κατηγορία των υπερβολικά επιβαρημένων. Σε ό,τι αφορά τη στέγασή τους, το κόστος της οποίας περιλαμβάνει το ενίκιο, τη δόση του στεγαστικού δανείου, τα κοινόχρηστα, τις δαπάνες θέρμανσης, ίδρυυσης, ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεφωνίας. Γενικότερα και βλέπουμε το εξής, ότι η σωρευτική αύξηση των ζητούμενων μισθωμάτων στη χώρα μας ανάλογα την περιοχή, ξεκινά από 20-25% και αρχίζουμε ακόμα και 35% σε πάρα πολλές περιοχές. Γενικότερα, πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι αλλά και οικογένειες είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση να αντιμετωπίσουν αυτή την τεράστια αύξηση των ενοικίων. Το 2022 η εικόνα αυτή είναι ακόμη χειρότερη, καθώς τα στοιχεία που δυσχεραίνουν την καθημερινότητα των οικοκυριών αφορούν μεν τα ενοίκια που έχουν αυξηθεί σημαντικά, αλλά και τους λογαριασμούς του ρεύματος που έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Σύμφωνα μάλιστα με τους οικονομολόγους, το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας είναι πολλαπλάσιο φέτος και ενδέχεται να ξεπεράσει ακόμη και τα ιστορικά υψηλά ποσοστά που είχαν σημειωθεί το 2015, όταν το 45,5% των οικοκυριών στη χώρα δαπανούσε πάνω από το 40% του εισοδήματός του για την κάλυψη των στεγαστικών του αναγκών. Το 2022 είναι η χρονιά που θα ανανεωθούν τα μισθωτήρια συμβόλαια του 2019. Θα σας αναφέρω ότι δεδομένη χρονική στιγμή οι ιδιοκτήτες σε πολλές περιπτώσεις ζητούν αύξηση του ζητούμενου μισθώματος για την ανανέωση της μισθωτικής σύμβασης από 11% έως και 25%.